σε μαθαίνει στην ταπείνωση. Γεννιέται. Όπως έχουμε την κακή την έξι που είπαμε σε άλλο, τη συνήθεια δηλαδή, που έχουμε, είπαμε, η κακή συνήθεια και γίνεται δευτέρα φύση του ανθρώπου, το ίδιο. Έχουμε την καλή έξι, την καλή συνήθεια, η οποία τελικά σε οδηγεί η καλή συνήθεια, δηλαδή παίρνω χρήματα, τα μοιράζω στους φτωχούς. Και μετά μου γίνεται συνήθεια. Δεν έχω πρόβλημα το να τα μοιράζω. Στην αρχή μπορεί να είχα καβούρια στις τσέπες μου. Αρχίζω όμως και μοιράζω. Και δίνω. Δίνω. Μετά δεν με ενοχλεί που δίνω. Γιατί μου έγινε φύσης. Μου έγινε έξις. Είναι συνήθεια πλέον. Το ίδιο λέει και η ταπεινολογία βοηθεί τον άνθρωπο. Γίνεται συνήθεια στον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ο διάβολος με το που πάει αμέσως, τον εντοπίζει, τον πουτάει και ταπεινολογία. Μετά την ταπεινολογία λέει πρέπει να υπάρχει ταπεινοφορία. Να μην φορεί πολυτελή ρούχα. Ούτε να ενδύεται με πολυτελή άμφια ο άνθρωπος. Να μην του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εξωτερικά να δείχνει φτωχός. Να μην δείχνει κύριος, θα λέγαμε. Είδατε που πάει ο άλλος με τη γραβάτα του, με το κουστούμι του, ή φοράει τα ωραία άμφια, τα μεταξωτά τα άμφια, κλπ. Όχι. Ταπεινοφορία. Με λίγα λόγια, να δείχνει, όπως τα λέγαμε στη σημερινή γλώσσα, γύφτος. Αυτό σε κάνει, θέλοντας και μη, να αισθάνεσαι ταπεινός. Γιατί ο άλλος δεν σου δίνει σημασία. Σου καλλιεργεί την ταπεινότητα. Όπως πολλές φορές και εσύ όταν βλέπεις ένα φτωχό, να βλέπεις ένα ζητιάνο και τίποτα. Αν δεις ένα κύριο όμως και σου πει επιχειρηματίες, αμέσως θα τρέξεις με τον καφέ, θα τρέξεις με τον γλυκό, θα τρέξεις με τον περιποιητή, θα τρέξεις με τον τραπεζώσεις. Όταν όμως είναι ζητιάνος και είναι φτωχός, δεν έχει και σημασία. Το πες τι θέλετε τώρα, σας παρακαλώ, γιατί έχει και δουλειά κιόλας. Περάστε άλλη ώρα. Δεν του δίνει σημασία. Το ίδιο να κάνεις λέει για τον εαυτό σου, να ταπεινοφορείς. Τα ενδύματά σου να μην δείχνουν σε ποια κατάσταση. Να ταπεινοφορείς, οπότε ο άλλος σε περιφρονεί. Να μην σου δίνει σημασία. Αυτό το πράγμα δεν θα σου γεννήσει μέσα στην ψυχή σου την ταπείνωση. Και επίσης να έχεις αυτομευσία. Δηλαδή για ό,τι κακό έχει γίνει μέσα στην αδερφότητα, να αισθάνεσαι ότι φταίς εσύ. Έχεις μερίδιο συμμετοχής και εσύ. Ότι είσαι συνένοχος. Να υπάρχει αυτομευσία. Ή μέσα στην οικογένεια όταν ο άλλος είναι οικογενειάρχης. Αυτό το πράγμα λέει φέρνει τη συντριβή της καρδίας. Και φέρνει μετά την εσχατιά. Αισθάνεσαι ο έστωπος πάντα. Αυτός είναι ο δρόμος, λέει, που ακολουθεί κανείς για να φτάσει, μας λέει, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο οποίος έζησε και σκήτευσε στο Σινά, είναι ο δρόμος για να φτάσεις, λέει, στην, να αποκτήσεις την αρετή της ταπεινότητος. Να αποκτήσεις την αρετή της ταπεινότητος. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ σου δενώσει. Και ο Θεός λέει, όταν αποκτήσεις τέτοια καρδιά, συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο ίδιος ο Θεός δεν την εξοντανώνει. Είναι εκείνος που την περιθάλπτει, είναι εκείνος που την αγιάζει. Και γι' αυτό, άμα δείτε τώρα όλους τους Αγίους μας, θα δείτε ότι είχαν αυτά ακριβώς τα στίγματα, τα σημάδια πάνω. Αυτά ήταν εκείνα τα οποία τους αναδείξαν και τους κάναν Αγίους. Άρα εμείς, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Εμείς τον έχουμε εντοπίσει ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου γι' αυτό είναι η αγιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αφήσαμε τα κοσμικά. Θα μου πείτε οι κοσμικοί δεν το έχουν εντοπίσει. Πολλές φορές όχι. Αν το είχαν εντοπίσει, ίσως να μην ήταν μέσα στον κόσμο. Έλαβα σήμερα ένα μήνυμα που μου ήρθε μέσα από ένα email. Όπου άκουσε, λέει, τις ομιλίες μας, αυτές τις συνάξεις κάποιος που τις αγόρασε. Και μου γράφει, πάτερ μου λέει, εάν το γνώριζα και το ήξερα, θα είχα αφιερωθεί σε μοναστήρι, θα ήμουν μοναχός. Αυτομάτως μέσα του κατάλαβε αυτό που εμείς ήδη έχουμε εντοπίσει. Αυτό που εμείς ήδη έχουμε εντοπίσει. Και το ότι είμαστε μέσα, φύγαμε από τον κόσμο, και μπήκαμε μέσα σε ένα κοινόβιο,
ακριβώς για να αποκτήσουμε την ένωσή μας με τον Θεό, να αποκτήσουμε την αγιότητα. Η οποία όμως, όπως ξέρουμε, έχει σκάλες. Γι' αυτό μιλάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος και αυτός έζησε στο Σινά, γιατί το Σινά θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα Άγιον Όρος. Ένα από τα 10 Άγιοι Όροι. Γιατί ήταν 10 σε όλη την ανθρωπότητα Άγια Όροι. Τώρα έχει μείνει ένα μονάχα Άγιον Όρος, το γνωστό που είναι πάνω στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει άλλος. Παλαιότερα ήταν 10. Ένα λοιπόν Άγιον Όρος και Θεοβάδης τον Όρος μάλιστα και Άγιον Όρος ήταν το Όρος Σινά. Εκεί λοιπόν πάει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος μας παρουσιάζει την κλίμακα πως φτάνει στην αγιότητα. Σκαλί σκαλί. Και σου λέει το πρώτο το σκαλί και αυτός συνομολογεί ότι είναι το ταπεινό φρόνημα, η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση. Και μάλιστα ένας άλλος Άγιος, δεν θυμούμε το όνομά του, παρουσιάζει τις αρετές όλες σαν τα πέταλα από ένα τριαντάφυλλο. Οι αρετές λέμε της βάσης είναι πέταλα, τα οποία μπαίνουν πάνω σε ένα τριαντάφυλλο και σχηματίζουν με αυτό το τριαντάφυλλο. Και βγαίνει ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Έτσι ο άνθρωπος λέει, ο οποίος αποκτά τις αρετές σιγά σιγά, είναι ένα τέλειο όμορφο τριαντάφυλλο πάνω στα χέρια του Θεού. Έχει γίνει ένας Άγιος που κοσμεί το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός ο δικός μας. Άρα οι Άγιοι οι οποίοι πέρασαν πριν από εμάς αυτό το δρόμο, μας δείχνουν σε εμάς, γι' αυτό είναι κατεγραμμένα μες στα βιβλία τους, το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτή την αγιότητα. Ποιος είναι ο δρόμος? Αυτό σου λέει είναι ο δρόμος για να φτάσει στην αγιότητα. Και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει κάθε φορά μετά από μια ομιλία που κάνουμε, η οποία είναι μέσα από τα αποστάγματα των ασκητών και των Αγίων Πατέρων, αυτά τα οποία λέμε, θα πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Και εγώ σαν οικούμενος και εσύ σαν μοναχή. Αλλά και οι λαϊκοί όσοι ακούν ή θα ακούσουν αυτές τις ομιλίες, αφού ο στόχος μας είναι η αγιότητα. Γιατί δυστυχώς πολλοί από τους λαϊκούς, όπως το λέω όταν έρχονται εδώ και μέσα στην Εκκλησία, όταν τους κάνω κήρυγμα, έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο κύριος σκοπός τους. Άμα τους ρωτήσεις γιατί ζείτε, σου είχε να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να τα σπουδάσω, να τα παντρέψω, να τα φέρω καλούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η σκοπή που πρέπει να υπάρχουν. Αλλά ο κύριος σκοπός είναι ένας. Αν πεθάνω, ένα πράγμα πρέπει να έχω επιτύχει. Να έχω γίνει φως. Να έχω γίνει Άγιος. Για να ενωθώ με τον Άγιο Θεό. Άμα δεν είμαι φως, δεν μπορώ να ενωθώ με το φως. Πόσες φορές έχω πει το σίδερο με το σίδερο κολλάει. Το μάρμαρο με το μάρμαρο κολλάει. Το φως με το φως θα κολλήσει. Αν δεν είμαι φως την ώρα που θα κλείσω τα μάτια μου, αν δεν έχω γίνει φως, το φως μόλις πάνω το πλησιάσω θα με αποβάλει. Θα με διώξει. Γιατί εγώ δεν θα είμαι φως. Άρα θα οδηγηθώ στο σκότος. Άρα η πρώτη μου εργασία που πρέπει να κάνω πάνω σε αυτή τη γη, καθημερινή εργασία, και ένα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μου, είναι το πώς θα γίνω φως. Πώς θα γίνω Άγιος. Γιατί ανά πάσα στιγμή πετάνω, αυτό θα μείνει μονάχα. Το πέτυχα. Δεν θα με σώσει η οικογένεια. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα σπίτια, ούτε τα εξοχικά, ούτε τις σπουδές. Ούτε αν έμαθα τα παιδιά μου, ούτε πήγαν στα δύο τα παιδιά μου, ούτε αν τα σπούδασα τα παιδιά μου. Αυτή είναι πύλη η σκοπή. Για αν με αφήσει ο Θεός και όσο με αφήσει να ζω. Ο κύριος σκοπός όμως, αν και κλείσω τα μάτια μου, είναι ένας. Εμείς λοιπόν αυτό το συνειδητοποιήσαμε πολύ πιο πριν. Και είπαμε, αφού αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι ανάγκη και να πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε από αυτή τη γη. Δεν είναι ανάγκη να σπαταλήσουμε τις δυνάμεις μας με πράγματα τα οποία είναι άνευ ουσίας τελικά για το Θεό. Και είναι δευτέρα σκοπιμότητος. Και κοιτάξαμε το πρώτο, το να πετύχουμε την αγιότητα. Για να την πετύχουμε όμως αυτή την αγιότητα και γι' αυτό φορέσαμε το ράσο. Γι' αυτό πήγαμε σε ένα μοναστήρι. Για να πατήσουμε αυτή την αγιότητα. Αυτά γράφοντάς τα πάλι μέσα στο email, μέσα στο ίντερνετ, διάβασε ένας άλλος ένα άρθρο μου γύρω από αυτά τα θέματα που είχε και τον τίτλο «Ιερομόναχος στον κόσμο». Πώς μπορεί δηλαδή ένας μοναχός, ο οποίος είναι και ιερέας, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης,
Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο να τα πετύχει όλα αυτά? Εδώ δεν μπορούν οι χριστιανοί που έχουν και οικογένειες. Είναι δυνατόν να τα επιτύχει ένας ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό, αλλά τελικά δεν ζει στο μοναστήρι αφού είναι μοναχός και ζει έξω στον κόσμο? Πώς θα τα επιτύχει όλα αυτά? Και αυτό λοιπόν το πράγμα, τη μελέτη αυτή τη συζήτηση, το άρθρο αυτό που είχα γράψει, με έναν ο οποίος σκέφτεται να γίνει ιερομόναχος, στον κόσμο φυσικά. Και πάει και του λέει ότι εσύ, του λέει, δεν κάνεις για τον κόσμο, να πας σε μοναστήρι αυτό σκέφτεσαι έτσι. Μου λέει, πειρασμένος από το άρθρο σας, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πατερικό το άρθρο, πώς το έχετε γράψει, πήγε και είπα στο παιδί αυτό, μου λέει, και το έβγαλε τώρα και να του δώσω να διαβάσει και την, το άρθρο σας ολόκληρο. Και πιστεύω, μου λέει, να τον βοηθήσω ώστε να οδηγηθεί σε ένα μοναστήρι και να μην γίνει ιερομόναχος στον κόσμο. Γιατί τελικά έχετε δίκιο, πάτε μου, γράφει, δεν είναι εύκολο ούτε στο λαϊκό, έτσι όπως είναι σήμερα ο κόσμος, να φτάσει και να χτυπήσει την αγιότητα. Πόσο μάλλον, εάν είναι και μοναχός, μέσα σε ένα διαμέρισμα, μέσα σε ένα σπίτι. Δεν θα το πετύχει. Και τσάμπα θα φορέσει το ράσο. Θα αποτύχει. Θα μου πείτε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν. Είμαστε σε αυτά τα ύψη εμείς αγιώτους. Εδώ μέσα στο μοναστήρι αγωνιζόμαστε και δεν μπορούμε να πετύχουμε. Πέντε πράγματα. Άρα θα βάλω τις δυνάμεις μου, θα πετύχω απ' έξω. Και το είδατε, ό,τι θεώρησαν και πήραν τον δρόμο της εξόδου και νόμισαν ότι θεώρησαν ότι θα το επιτύχουν και θα φτάσουν στην αγιότητα, είδατε που τελικά οδηγήθηκαν στην αυτοκαταστροφή τους. Οπότε αυτά όλα που λέμε εδώ πέρα θα πρέπει μετά από εδώ, όταν κάθεστε στα κελιά σας, στις ακολουθίες που κάνουμε και οπουδήποτε, θα πρέπει να έρχεστε σε αυτόν όπως έκανε ο άσωτος Υιός και να ερχόμαστε κι εγώ σαν ηγούμενος και να σκεφτόμαστε τι είπαμε σήμερα. Είπαμε αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αποκτήσω αυτή την αρετή. Να γιατί λοιπόν πνευματικά δεν προχωρώ. Να γιατί δεν έχω άλλες αρετές. Να γιατί δεν έχω την αρετή της αγάπης, την αρετή της πραότητος, την αρετή εκείνη, την αρετή την άλλη. Μπορεί προς τιμή να την έχω, αλλά μου φαίνει. Γιατί είναι τούβλο που δεν κάθεται στον αέρα. Γιατί έπρεπε να υπάρχει πρώτα η βάση. Και μου λείπει λοιπόν η ταπείνωση. Και η οποία ταπείνωση, όπως ξέρετε, μέσα στο μοναστήρι, είναι πολύ πιο εύκολη από ότι είναι σε ένα κοσμικό, καθότι υπάρχει η Αγία Υπακοή. Μέσω της υπακοής πάλι, για μας είναι ένας εύκολος τρόπος, η σιωπή, η υπακοή, η οποία καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα. Η οποία καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα. Και με αυτόν τον τρόπο, τελικά, θα βάλουμε το θεμέλιο λίθο και θα προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λίγα λόγια περί της ταπεινότητος και της ταπεινοφροσύνης, πιστεύω να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας που τα ακούμε και τα λέμε, αλλά και όσους πολλοί που θα τα ακούσουν, παίρνοντας κάποια στιγμή αυτή την κασέτα, το CD, και θα φτάσει στα αυτιά τους. Μάλιστα, να σηκωθούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.